Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο καβαλιώτικο vlog. Φτάσαμε, έχουμε παραγγείλει τους καφέδες μας. Και πρόσεχε, αν ακόμα δεν έχεις κάνει την εγγραφή σου, κάνε την εγγραφή σου εδώ πέρα στο κανάλι αυτό, που αρχίζει τώρα το καλοκαιρινό mood, το καβαλιώτικο mood, θα γίνει χαμός. Να μην ξεχνάς να χτυπάς το κουδουνάκι και να με ακολουθήσεις και στο Instagram. Φιλενάδα, έφτασα, αρχίσαν οι διακοπές επιτέλους. Χθες που λέτε, με το που σας άφησα εκεί πέρα στο κιόσκι πάνω στον Άγιο Σίλα, ήρθα σπίτι, μπήκα κατευθείαν για μπάνιο, αφού βέβαια ξεφορτώσαμε, και πάλι καλά που βρήκαμε να παρκάρουμε, γιατί εδώ πέρα που μένω είναι πολύ δύσκολο το πάρκινγκ, και φυσικά δεν έχω πάρκινγκ όπως έχω στην Αθήνα, γκαράζ βασικά δεν έχω, αλλά τέλος πάντων βολευτήκαμε. Ήρθαμε που λέτε, ξεφορτώσαμε, κάναμε κατευθείαν μπάνιο, δεν κάνει τόσο ζέστη όσο κάνει στην Αθήνα, Παναγία μου δηλαδή, πραγματικά, και δεν κάναμε τίποτα, εγώ δεν βγήκα καθόλου. Κάποιος με καλεί στο Skype, μισό λεπτό. Θα μου αφήσουν να τα πούμε, φιλενάδα. Και που λέτε, μετά από μια τέλεια μπανάρα, παραγγείλαμε να φάμε, καθίσαμε μετά στο μπαλκόνι, ανοίξαμε και κάτι μπύρες και αυτό ήτανε μετά. Δεν πήγα εγώ πουθενά, άραξα στο σπίτι, είχα ανάγκη να ξεκουραστώ, πολλά τα χιλιόμετρα, πραγματικά, οπότε τα βιάστηκα και ξυπνήσαμε αργά, μισή, τώρα, σήμερα, Κυριακή, και μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ξεκούραστη, νομίζω φαίνεται κιόλας και στο πρόσωπό μου, ξεκουράστηκα. Παραγγείλαμε τώρα τους καφέδες μας από Coffee Lab, το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, απλά εγώ τώρα απλά σε ενημερώνω. Coffee Lab, πήρα ένα ice latte, η κόρη μου πήρε ένα μπισκοτίνο. Θα αράξουμε εδώ πέρα, θα κάνω μοντάζ το βίντεο τώρα που θα το έχεις δει ήδη εσύ την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Θα ξαναπαραγγείλουμε πάλι το μεσημέρι, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Οπότε θα πάμε τη Δευτέρα, οπότε θα δεις σε αυτό εδώ πέρα το vlog και ένα σούπερ μάρκετ haul. Και μετά θα ξεκουραστούμε και το απογευματάκι, θα πάμε για μπάνιο επιτέλους στην πανέμορφη Ηρακλίτσα. Πω πω παιδιά, αυτό το πράγμα, το να έχεις δίπλα τη θάλασσα, εντάξει δίπλα δεν το λες, καβάλα Ηρακλίτσα είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα, Klein Main. Αλλά αυτό το πράγμα, να έχεις δίπλα τη θάλασσα, έχει και πιο κοντινή παραλία στην Καλαμίτσα που θα σε πάρω μαζί μου. Αλλά, ρε παιδί μου, αυτή η αμεσότητα, να έχεις δίπλα σου τη θάλασσα, είναι άλλη φάση. Με προβληματίζει αυτό πάρα πολύ στην Αθήνα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσείς στην Αθήνα, το ξέρετε. Δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Και πού θα πας, και άντε να πας, δεν είναι εύκολα. Λοιπόν, οπότε απολαμβάνω την καφεδούμπα μου τώρα και κάνω μοντάζ. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Λοιπόν, και μόλις ήρθε το φαΐ μας από πίτσα Giovanni, αν διαφέρεσαι, στην Καβάλα. Λοιπόν, εγώ πήρα πένες, μπέικον, κρέμα γάλακτος γενικά, κοτόπουλο. Εσύ σπαγγέτι, κλασική αξία η ουρανία, ξεκάθαρα. Τα ίδια, τι έχεις? Με διαφορετικά μακαρόνια. Α, με διαφορετικά μακαρόνια και η μαμά μου το ίδιο. Έτσι, λοιπόν, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω στο επόμενο πλάνο. Λοιπόν, και τώρα που φάγαμε τα μακαρόνια από πιτσαρία Giovanni, έχω να σου κάνω ένα τέλειο review. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ που μένεις Καβάλα, δεν ξέρω κιόλας αν έχεις παραγγείλει ποτέ από αυτή την πιτσαρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θέλαμε κάτι πάλι της ακρίας, οπότε επιλέξαμε να πάρουμε ζυμαρικά. Λοιπόν, σαν βαθμολογία θα του έβαζα ένα ωραιότερο 7. Και ο λόγος είναι ότι χάνει τους 3 πόντους από το δεκάρι. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι έχει παιχτεί μέσα στο ισοφάγο μου και το αίσθημα που μου έχει αφήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω να σου πω για τον κατάλογο. Όταν σε αφήνει το περιθώριο να επιλέξεις τα ζυμαρικά, εμείς εντάξει δεν είμαστε και ρε παιδί μου οι ψωνάρες που τα ξέρουμε όλα, αλλά πάνω κάτω τα ζυμαρικά τα ξέρουμε. Σπαγγέτι, πένες, ριγκατόνι. Δεν μπορείς όμως εσύ μέσα στον κατάλογο να μου βάλεις πένες και μέσα σε παρένθεση ριγκατόνι. Αν θες να καταλάβω ότι τις πένες τις εννοείς ριγκατόνι, μάλλον δεν θα το καταλάβω πραγματικά, γιατί άλλο οι πένες, άλλο το ριγκατόνι. Θέλεις να μου πεις ότι έχεις δύο διαφορετικά ζυμαρικά, πένες, κάθετος, ριγκατόνι. Μπορείς να τα επιλέξεις. Όχι όμως πένες και ανάμεσα σε παρένθεση. Δηλαδή τι μου εξηγείς, ότι οι πένες ίσως σε κάποιο καιρό να γίνει ριγκατόνι? Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάει αυτό.
Δεύτερον, δεν είχε πάρα πολύ τυρί. Εγώ έχω έρθει από την Αθήνα, δεν έχω προλάβει να πάω να ψωνίσω. Τη συσκευασία που έχει το τυράκι, επειδή έχω ξαναπαραγγείλει από πολλές πιτσαρίες ζυμαρικά, είναι παπάτσικη η ποσότητα, δεν μου φτάσε το τυράκι. Επίσης, πού είναι το ψωμάκι? Άφατο το ψωμάκι. Καμία εταιρεία, ένα μαγαζί, δεν μου έχει φέρει μόνο τη μακαρονάδα έτσι. Τζούφια, ορφανή, χωρίς ψωμάκι. Θα μου πεις, τι το θες το ψωμί με τα μακαρόνια? Το φέρουν όμως, από τη στιγμή που το φέρουνε, okay. Σαν ποσότητα ήταν πάρα πολύ καλή και μπορώ να σου πω και γευστικά ήτανε και εγώ χόρτασα. Αλλά, όταν σου παραγγέλνω κοτόπουλο, δεν εννοώ μέσα να βάλεις γύρω κοτόπουλο. Προφανώς δεν θέλω γύρω κοτόπουλο, θέλω να φάω το φιλέτο, το ζουμερό, το στήθος κοτόπουλο σαν υλικό. Πολύ ωραίο το bacon σου, τραγανιστό, κρασανιστό, crispy, αλλά όχι γύρω κοτόπουλο. Άμα ήθελα γύρω κοτόπουλο, φιλενάδα, θα έπαιρνα γύρω κοτόπουλο, το σαντουιτσάκι, εδώ το καλό, το καβαλιώτικο. Μα γύρω κοτόπουλο, μέσα, όχι. Μετά, για να μην τα πολύ λέω εγώ και σας κουράζω, είναι και το κορίτσι εδώ που μπορώ να πω ότι σαν σπαγκέτι είχε λίγο και τις διαφορές. Πες μας, ρε Ουρανία. Δεν μου χάλασε που είχε πολύ λαδίλα. Γενικά μετά άφηνε, ενώ το τρως κανονικά, μετά σου αφήνει μια έντονη λαδίλα. Προσθέτω σε αυτό το σημείο ότι τα μακαρόνια σου ήταν ανάλατα. Και στο λέω εγώ που γενικά εγώ δεν βάζω πολύ αλάτι στο φαγητό. Σκέψου τώρα και όλοι μου λένε στο σπίτι, δεν είχε πάλι αλάτι, δεν είχε αλάτι. Ναι, okay. Σκέψου τώρα εγώ που εδώ εγώ δεν τα τρώω πολύ αλατισμένα τα φαγητά. Σχεδόν ανύπαρκτο το αλάτι, έτσι. Μου φάνηκε εδώ πέρα. Και για να στο λέω εγώ ότι τα μακαρόνια σου ήταν ανάλατα, σκεφτείτε τώρα τι. Πώς μπορώ να κρίνω σε αυτό το σημείο. Και πολύ λάδι ρε παιδιά, δηλαδή το έπαιρνες και το λάδι έσταζε. Γιατί έτσι? Και πόσο έβαλα εγώ? 7, σας είπα, 7. Δεν ξέρω, πάντως άμα με ρωτήσεις, δεν θα ξανά έπαιρνα μακαρόνια από αυτό το μαγαζί. Δεν ξέρω για την πίτσα του, δεν μπορώ να κρίνω από τη στιγμή που δεν έχω φάει, αλλά... Α, να προσθέσω το γεγονός ότι εμένα η κρέμα γάλακτος ήταν πάρα πολύ λίγη σε σύγκριση με τις μαμάς μου. Ήταν πάρα πολύ μπαμπάτσικη της μαμάς μου. Πήραμε ακριβώς την ίδια μακαρονάδα, την ίδια γέμιση να στο πω, απλά αλλάξαμε τα ζυμαρικά. Η Ουρανία μόνο πήρε σπαγκέτ και εγώ με τη μαμά μου πήραμε πένες. Παρ' όλα αυτά η κρέμα γάλακτος εμένα ήταν ανυπαρκτή, ενώ της μαμάς μου ήταν μπαμπάτσικη. Όταν έχεις να κάνεις με πελάτη και θέλεις κιόλας να πληρωθείς, και θα τουλάχιστον να ισορροπήσεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται εγώ να ψάχνω την κρέμα γάλακτος και η άλλη ημερίδα που είναι ίδια να κάνει παπόρο από την κρέμα γάλακτος και να αφήνει σαν αποτέλεσμα λαδίλα. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σου πω. Σε αυτό το vlog γενικά από εδώ και πέρα θα σου λέω την πραγματική μου εμπειρία και από εκεί και πέρα εσύ κρίνεις γι' αυτό. Δεν είναι κράξιμο, αλλά από τη στιγμή που ξέρεις ρε παιδί μου, πληρώνεις και πεινάς κιόλας, γιατί με το φαΐ εγώ γενικά δεν χαμπαριάζω, θέλω να είναι όλα στην εντέλεια. Και πληρώνω και πεινάω, καταλαβαίνεις, γίνεται πανικός. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα βαθμολογώ τα πάντα, όπως έκανα και στο προηγούμενο vlog με τον Γρηγόρη. Με τον τύπο. Από εδώ και πέρα θα σας λέω τα πάντα. Μπορείτε και εσείς να έρθετε στην καβάλα, να θέλετε να φάτε. Οπότε γιατί να πάρετε και από τη στιγμή που θα πληρώσετε, γιατί να τα πάρετε έτσι και να μην ικανοποιηθεί τέλος πάντων το στομάχι σας και γενικά εικόνα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χόρτασα. Χόρτασα. Ήταν μεγάλες ημερίδες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χόρτασα. Απλά δεν το ευχαριστήθηκα πολύ. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω γιατί ανεβαίνει το πρώτο το car vlog στο YouTube και σας αφήνω να ξεκουραστούμε και θα ανοίξουμε την κάμερα στην μπανάρα μας. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. Λοιπόν,
Λοιπόν, αρχικά έχω να σας πω ότι πήγαμε στην Ηρακλίτσα. Η Ηρακλίτσα, για να το παίξω λίγο και φτύχες βλέτσα, είναι 15 χιλιόμετρα ή 17, αν δεν απαιτώμε έξω από την Καβάλα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν και τόσο πανικός όσο νόμιζα ότι θα βρω να παρκάρω και αυτά. Κάναμε το πανάκι, η θάλασσα λίγο με χάλασε γιατί είχε, ρε παιδί μου, πολύ βριοκυλιχίνα μέσα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και ετοιμάστηκα που λέτε και πάω τώρα για μπιλίτσα. Θα πάω στο Τζαλαπετινό. Ο Τζαλαπετινός είναι στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πιο κάτω από τις λοκουμάδες λεμονίδης. Αν θα έρθετε στην Καβάλα, να δοκιμάσετε και το λιμονίδι. Ο Τζαλαπετινός είναι αυτός που πήγα και έφαγα τα pancakes, οπότε πάμε λίγο να δούμε την νυχτερινή ζωή της Καβάλας. Καλημέρα σας, Δευτέρα σήμερα, καλό μήνα. Έχουμε μπει και ο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Δεν το λέω τώρα αυτό για καλό, για κάποιους εδώ πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μέσα σε ένα μήνα αρχίζει το σχολείο. Και τι σχολείο, γυμνάσιο φέτος. Παρ' όλα αυτά εμείς εδώ πέρα ξυπνήσαμε, ετοιμαζόμαστε γιατί θα πάμε για καφέ. Θα πάμε στο Κύμα, σε ένα μαγαζί στα σφαγεία για καφεδούμπα. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι δροσερά παρόλα αυτά που είναι πρωί και έχει ζέστη. Βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις. Σας το είχα δείξει και σε ένα πιο περσινό vlog, την καφετέρια το Κύμα στα σφαγεία. Θες, ήθελα να σου πω ότι δεν σου τράβηξα κάποια πλάνα από το Τζαλαπετινό, γιατί πολύ απλά ήταν μια συσκότηση. Ξέρεις, κεράκια και αυτά, δεν είχε πάρα πολύ φως. Εν τω μεταξύ, επειδή η φιλενάδα μου θα έφευγε για ταξίδι εκτός Καβάλας, θέλαμε λίγο να τα πούμε ένα χρόνο τώρα, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν σου τράβηξα πλάνα, μόνο ένα story σου έκανα, αυτό, με τα μπυράκια μας. Αυτά, οπότε πάμε. Και ήρθαμε που λέτε στο Κύμα. Τι θυμάστε, την Ελένη που κάναμε μέσα στο αυτοκίνητο τζάμπο? Δεν σε ξεχνάνε. Τζάμπο χολ, δεν σε ξεχνάνε. Περιμένουνε πώς και πώς. Εδώ, η φαν σου. Έχουμε έρθει λοιπόν στο Κύμα εδώ πέρα. Θα ξανακάνουμε κι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ δροσερά. Φανταστικά είναι εδώ πέρα. Τους είπα που είναι τα σφαγιά να έρθετε κι εσείς. Οπότε σας αφήνουμε να απολαύσουμε τον καφέ μας. Και τώρα, αφού τελειώσαμε τον καφέ, λέμε να πάμε να ψωνίσουμε και κάτι, γιατί δεν έχει τίποτα το σπίτι. Λοιπόν, εγώ μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ, η ζέστη η τρελή, ο ζέστη μάνα μου, και τώρα θα σας δείξουμε τι πήραμε. Επειδή δεν πρόλαβα να μαγειρέψω σήμερα, πήγαμε από το Σκλαβενίτη, πήραμε 3 μπουτάκια κοτόπουλο, πήρα και πρωτηγανισμένες πατάτες που θα σας τη δείξω, θα τις βάλω στο φούρνο, και πήραμε και μία μερίδα κολοκυθάκια. Έλα εδώ βοηθέ, άνοιξε το λίγο, γιατί τον ήχη δεν, αλλά και εσύ βλέπω πας ντουφέκι με τον ήχη. Πάμε λίγο, προσπάθησέ το, πρόσεχε. Λοιπόν, πήραμε κιμά, κατευθείαν ανοίγω και τώρα το ψυγείο γιατί καλοκαίρι είναι, θα χαλάσουνε. Πήρα νάκετς, πήρα φιλέτα κοτόπουλο. Πήρα ριγκατόνι μίσκο και είναι και ανάποδο, πένες ολικίες, καφέ, αυτά εδώ πέρα τα κρουασάν τα μεγάλα. Πήρα δημητριακά light milk house, το στάκι φέτες toast βασικά ολικής, πραλίνα, φουντουκιού, καφέ δούμπα, καλαμπόκι κονσέρβα, ρίο μάρε τόνο, λαζανάκι, ουσιαστικά σπαγκέτι, σας έδειξα, πολύσπορο. Κατσέλις, τορτίγες πολύσπορες, ευαπορέ, πιέστο ελαφρύ, νούντλες, μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ, πληγουράκι, εδώ τι έχει, τίποτα, ψωμί άσχετο, σκατουλάκια, ακριβώς. Λοιπόν, πήρα πελτέ, μαράτα, ναι, αν το δείξω και καλύτερα θα ήτανε. Εσύ ακόμα μαλεύεις να ανοίξεις το κολοκυθάκι. Σε καλό δρόμο βρίσκεσαι, να ξέρεις. Άνοιξα το ψυγείο, πάμε. Καρπουζάκι, πίσω-πίσω έχει γαλοπούλα κασέρι, κοκακόλα γκριν και σπράιτ. Πάμε κάτω. Χυμούς. Αυτό εδώ πέρα το χυμό. Αυγουλάκια. Στραγγιστό γιαουρτάκι. Φέτα Ήπειρος, μαρμελάδα ροδάκινο, θα ήθελα, βερίκοκο, ντοματίνια, γάλα πράσινο νουνού, αυτό εδώ πέρα το family,
Δέλτα, καρύδα, γάλα καρύδας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Πού τα βάλατε και δεν σας πρόβλαβα? Πραγματικά. Τα αναψυκτικά τα έδειξα. Αυτά, παιδιά. Νάτες και οι πρωτηγανισμένες πατάτες, θα τις βάλω τώρα στο φούρνο. Και τα κοτοπουλάκια, τα μπούκια κοτόπουλο που πήραμε από το Σκλαβενίτη. Και η μερίδα κολοκυθάκια με αυγολέμονο γεμιστά με κοιμά. Και κάποιος εδώ πέρα απλά έχει τσιμπήσει. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, Τρίτη σήμερα. Έχω χάσει και τις μέρες πραγματικά εδώ πέρα στην Καβάλα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου γενικά. Τέλος πάντων, σήμερα όμως παρεμπιπτόντως είναι Τρίτη και με βρίσκεται εδώ πέρα στην κουζίνα. Έχω φάει ήδη το πρωινό μου, έχω πιει τον καφέ μου και είμαι εδώ πέρα στην κουζίνα και μαγειρεύω. Έτσι, φτιάχνω κολοκυθάκια γεμιστά χωρίς αυγολέμονο και τώρα που έχω φτιάξει τη γέμιση, έχω να σου πω ότι έχω συνειδητοποιήσει πως έχω τα μισά υλικά για τη συνταγή. Καλό, ε! Χθες δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πήγα. Και τι πήρα, θα σου έλεγα τι πήρα. Λοιπόν, δεν πήρα ούτε κύμινο, δεν πήρα ούτε δυόσμο, δεν πήρα ούτε μαϊντανό. Παρ' όλα αυτά, πάλι καλά που πήρα το κυμάτο μοσχαρίσιο και τα κολοκυθάκια μου και τα καροτάκια μου. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, τι θα βγει πραγματικά. Γιατί κοιμάς χωρίς σκόρδο κύμινο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Αυγολέμονο, να σου πω την αλήθεια, θα το παραλείψω εδώ πέρα στην Καβάλα. Γιατί δεν θέλω, ξέρεις, πολλά μπελαλίδικα πράγματα. Γιατί είσαι διακοπές. Άμα τρως και τη μισή σου μέρα στο να μαγειρεύεις, εχέσαι με να πούμε. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν ξέρω πώς θα βγει η γέμιση. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Σήμερα που λες Τρίτη, μαγειρεύω χαλαρά. Θα ξεκουραστούμε μετά. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Χαμός και μετά θα πάμε μπανάρα. Μάλλον θα πάμε Ηρακλίτσα. Θα έρθει η φιλενάδα μου Ελένη να με πάρει. Να πάμε, δεν έχω ιδέα που θα πάμε. Λοιπόν, πάω να δω τι κάνει η γέμισή μου και να ετοιμάσω τα κολοκυθάκια μου. Τα κολοκυθάκια μου είναι αυτά παρεμπιπτόντως. Κοίτα τι ωραία που είναι, κοίτα τι ωραία τζουμπρουλούδικα. Τα άδειασα και πάρα πολύ ωραία. Καλά, αυτό μην το βλέπεις τώρα. Έγινε λίγο σύσκατα, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου. Γιατί στο στομάχι μας θα μπει. Είτε μπει έτσι, είτε μπει έτσι, το ίδιο δεν είναι. Σε αυτή τη γέμιση που βλέπετε έχω βάλει κρεμμύδι, κυμά, καρότο, τη γέμιση από τα κολοκυθάκια και περιμένω τώρα απλά να μαζέψει τα υγρά, να βάλω και το ρύζι, να γυαλίσει λίγο, έτσι, και να γεμίσω τα κολοκυθάκια. Έχεις ξαναδεί εσύ ποτέ γέμιση χωρίς δυόσμο, χωρίς μαϊντανό, χωρίς κύμινο? Πραγματικά, δεν ξέρω τι θα βγει. Πάντως, μου σχοβολάει, ρε αδερφέ. Λοιπόν, έφτιαξα τη γέμιση, παιδιά, πραγματικά μπορεί να λείπουν τα βασικά στοιχεία, όμως έγινε πάρα πολύ ωραία και εγώ τώρα θα αρχίσω να γεμίζω. Εννοείται ότι θα πέσει κοιμάς κάτω, κλασικά, εννοείται. Και θα τα γεμίσω που λέτε και θα τα βάλω στο φούρνο. Έτοιμα τα κολοκυθάκια μου, όπως βλέπετε έχει περισσέψει και αρκετή γέμιση. Χαμός θα γίνει, φαγάρα πάλι, έτοιμα για φούρνο. Καλησπέρα σας ξανά, έχουμε έρθει στη Νέα Ηρακλίτσα για πανάκι. Παιδιά, η σήμερα η θάλασσα είναι όλα τα λεφτά, είναι καθαρά. Δεν ξέρω αν παίζει, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η ώρα, πάντως. Με... Κάνω λίγο το μαλλί. Έλα, κάνε το μαλλί. Έτσι. Πάρε την πόζα σου, τι τέτοια. Α, παιδιά, το μαγιό. Όχι, είσαι κουκλάρα στο μαρά. Το μαγιό είναι από Σέιντ. Καλά, το Σέιντ μας έχει καταστρέψει. Έτσι. Λοιπόν, η θάλασσα είναι όλα τα λεφτά σήμερα. Αυτό έχω να σας πω. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Είναι φανταστικά. Φανταστικ και magic μαζί. Φυσικά η Ηρακλίτσα δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς λουκουμά και κρέπα, οπότε ήρθαμε στο Ακτέον για να φάμε κρέπες και λουκουμάδες, έτσι.
καλημέρα ξανά, η επόμενη μέρα μας βρίσκει εδώ πέρα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ γυρίσαμε εμείς από την Ηρακλίτσα. Πραγματικά εμείς για μπάνιο ξεκινήσαμε. Δεν ξέραμε ότι θα καταλήξουμε σε αυτό το τρελό το τσιμπούσι. Κάθε χρόνο εξάλλου πάμε στην Ηρακλίτσα, κάθε χρόνο Ακταίων, προτιμάμε Ακταίων. Το Ακταίων είναι κάτω από την εκκλησία της Ηρακλίτσας. Είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, έχει σχεδόν τα πάντα, μπορείς να βρεις τα πάντα από λουκουμάδες, από πίτσες, από κρέπες, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει, πραγματικά καλή ποιότητα. Απλά μία συμβουλή, καλό θα είναι να μην πας και πάρα πολύ νωρίς, ξέρεις δηλαδή γύρω στις 6, αν και σου λέει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι οι λουκουμάδες, αλλά μην πας πολύ νωρίς γιατί υπάρχει πιθανότητα, ξέρεις, να έχουν μείνει από την προηγούμενη μέρα και να σου τις δώσει. Αν όμως υπάρχει κίνηση στο λουκουμά, καταλαβαίνεις δηλαδή από την κατευθείαν από το λάδι στην παραγωγή, πραγματικά σου μιλάω, θα φας ένα νόστιμο λουκουμά, χωρίς λαδίλα, χωρίς, ξέρεις, την πίκρα από το άλλο το λάδι, γιατί όταν καταναλώνεται και αλλάζει το λάδι, εννοείται ότι η ποιότητα είναι και πολύ διαφορετική. Οπότε όσο πιο αργά πας, τόσο καλύτερα θα φας. Έτσι είπαν αυτά. Οπότε κάπου εδώ πέρα πρέπει να κλείσω αυτό το vlog. Εύχομαι να σας κράτησα πολύ καλή παρέα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του Καβάλα vlog. Θα έρθει και δεύτερο. Εξάλλου έχουμε ακόμα μια βδομάδα εδώ πέρα στην Καβάλα. Ήταν να κάτσουμε 3 εβδομάδες, αλλά λόγω που κόλλησε η κόρη μου κορονοϊό μας πήγε πίσω. Οπότε θα κάτσουμε μόνο 2 εβδομάδες στην Καβάλα. Οπότε να περιμένεις το δεύτερο μέρος του Καβάλα vlog. Αυτά. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να μου κάνεις like σε αυτό το βίντεο, αν σ' αρέσει φυσικά, έτσι, γιατί εγώ δεν πιέζω καταστάσεις. Και μην ξεχνάς να κάνεις και ένα follow στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, λοιπόν. Φιλάκια πολλά. Γεια.